στο όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος, νυν και αιώνα τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσεχου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες, Παναχράτου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένα Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Άμην. Σκεπτόμενοι Άγιον Όρος, είδαμε ότι εκεί οι πατέρες κάθε Τετάρτη, όσοι μπήκε και εμάς δεν είναι Τετάρτη, κάνουν συνάξεις. Συνάξεις με σκοπό όχι την επίλυση κάποιων προβλημάτων ή θεμάτων, είναι άλλη σύναξη που κάνουν όταν έχουν ένα πρόβλημα ή ένα θέμα να αντιμετωπίσουν, και άλλοι οι συνάξεις αυτού του είδους που σκοπό έχουν την πνευματική ωφέλεια των μοναχών. Και εκεί παρατηρήσαμε και το είδαμε μάλιστα, μας είπαν ότι από σύνεξη, αλλά όλους συμπτωματικά φεύγοντας εμείς και σταματώντας στη Θεσσαλονίκη, είδαμε σε ένα σπίτι που φιλοξενηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη ότι εκείνη την ώρα ένα τηλεοπτικό κανάλι μετέδιδε μία σύνεξη από τη μονίδα το παιδί που είχαμε πάρει, η οποία φυσικά ήταν μαγνητοσκοπημένη. Ως φαίνεται τις καταγράφανε την ώρα που γινόντουσαν οι συντάξεις και την είχαν δώσει στο τηλεοπτικό κανάλι και την έπαιζε το τηλεοπτικό κανάλι. Και την παρακολουθήσαμε μέχρι τέλους αυτή τη σύναξη να δούμε τι κάνει. Και τελικά διαπιστώσαμε ότι η σύναξη αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια ομιλία, όπως έκανα εγώ παλαιότερα πάνω στην Αθήνα στους χριστιανούς, ήταν ομιλίες προς τους μοναχούς στην ουσία, που βοηθούσαν και από ό,τι είδα πώς λέγανε εκεί, και εγώ που άκουγα βοηθήθηκα. Δηλαδή, πολλές φορές για αυτά που ακούμε είναι γνωστά σε εμάς, αλλά πολλές φορές δεν τα σκεφτόμαστε. Αλλά όταν όμως το ξανακούσεις, λες, α, εδώ είναι αυτό. Και το ξαναθυμάσαι και το είδα ότι βοηθάει. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε, το συζητήσαμε με τους πατέρες και είπαμε να κάνουμε και εμείς συνάξεις κάθε Τετάρτη. 9 η ώρα και θα κάνουμε μετά την επόμενη Τετάρτη. Μία σύναξη θα γίνεται εδώ στο Αντρικό Μοναστήρι, την επόμενη σύναξη θα γίνει στο Γυναικείο Μοναστήρι. Λοιπόν, οπότε να μην βάζουμε και τις αδελφές να έχουν αυτή την περιπέτεια πάνω κάτω. Να μην το κατεβαίνουμε και εμείς. Λοιπόν, σαν πρώτο θέμα έτσι που θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε είναι το εξής. Αυτό το οποίο είμαστε φυσικά, που είμαστε μοναχοί. Και θα πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι φυσικά σε ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι δηλαδή ένα ζώο. Πώς είναι όλα τα ζώα, τα οποία υπάρχουν πάνω στη ζωή, πάνω στον πλανήτη, το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Δεν διαφέρει από ένα άλλο ζώο σε τίποτα, αφού είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και γι' αυτό ότι η αρρώστηση παθαίνει ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει και ένα ζώο. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή και καρκίνο παθαίνουν τα ζώα και κρυώνουν τα ζώα και πυρετό ανεβάζουν τα ζώα. Παθαίνει δηλαδή ότι παθαίνει ένας άνθρωπος. Η διαφορά μας όμως αυτή που υπάρχει είναι ότι σε εμάς ο Θεός έδωσε ψυχή, έδωσε λογική, είμαστε ένλογα ζώα και έμψυχα ζώα. Όχι μόνο ένλογα με την έννοια ότι μπορούμε και έχουμε λόγο, αλλά έχουμε και λογική. Δηλαδή ένα ζώο δεν μπορεί να γράψει ιστορία. Από τα κοινά ζώα. Ένα ζώο δεν μπορεί να σκεφτεί και να πει τώρα θα κάνω αυτό και θα πάω να ζωγραφίσω. Ή θα γράψω αυτό. Ή θα πράξω αυτό.
ούτε ιστορία μπορεί να γράψει, ούτε πολιτισμό να δημιουργήσει, ούτε να έχει παρεσπεκτώσεις. Εκείνο που λειτουργεί στο ζώο είναι κυρίως το ένστικτο, θα λέγαμε, του ζώου. Ενστικτοδός. Και είναι ενστικτοδός κυρίως μαθαίνει το ζώο. Ο άνθρωπος όμως πληκίστηκε με κάτι παραπάνω, που αυτό είναι αθάνατο, και είναι πλέον η ψυχή. Η λογική του, όλα αυτά τα πράγματα. Και φυσικά κάθε λογικός άνθρωπος από κάποια στιγμή που έρχεται στη ζωή, του δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια σκέψη, σε κάποια στιγμή της ζωής του. Ότι το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει, η επιστήμη το ονομάζει υπαρξιακό πρόβλημα. Το υπαρξιακό πρόβλημα, το οποίο συζητείται, το υπαρξιακό πρόβλημα, χρόνια και χρόνια. Από π.Χ. μέχρι και μετά Χριστό. Τι είναι όταν λένε υπαρξιακό πρόβλημα όμως, το λεγόμενο υπαρξιακό πρόβλημα. Έχει να κάνει με την ύπαρξή μου. Και ένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να μη σκεφτεί για την ύπαρξή του. Δηλαδή δεν μπορεί να μη σκεφτεί, θα είναι παράλογος. Θα είναι τελείως βλάς. Να μη σκεφτεί από πού έρχομαι. Από πού προέρχομαι. Γιατί γεννήθηκα πάνω σε αυτή τη γη. Τι ήμουν πριν έρθω. Ήμουν κάτι. Πολλοί λένε ότι ήμασταν. Μπονάσουνα, εγώ μπονάμουνα της Παπαβλέσσας. Μπονάμουνα ο Κολοκοτρώνης. Μπονάμουνα ο Σοκράτης. Μπονάμουνα κάτι άλλο. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ήμασταν και κάποιο ζώο που πιστεύουν ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν κάποιες θεωρίες, που πιστεύουν ότι και τα ζώα είναι έμψυχα. Και ότι η ψυχή μεταπηδάει μάλιστα. Όχι μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μεταπηδάει και από ζώο σε άνθρωπο. Λοιπόν, με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, δεν μπορώ να μη σκεφτώ. Ένας νορμάλ άνθρωπος να μη σκεφτεί τι ήμουν πιο πριν. Ήμουν κάτι. Δεν ήμουν κάτι. Υπήρχα. Δεν υπήρχα. Και φυσικά, εάν κανείς παρακολουθήσει και λίγο τη σύγχρονη βιβλιογραφία ή δει τηλεόραση ή ακούσει ραδιόφωνο, αυτές οι συζητήσεις γίνονται συχνά. Και γι' αυτό δείτε πολλές φορές που υπνοτίζουν κιόλας ανθρώπους. Αρχίζουν και λένε από προηγούμενες ζωές, δήθεν, κάποια πράγματα. Υπνοτισμένοι λένε ότι ήταν αυτό, ήταν εκείνο και γίνονται ερωτήσεις και απαντήσεις στον υπνοτισμένο. Τα δείχνει και η τηλεόραση, τα δείχνει και από εδώ, τα δείχνει και από εκεί. Οπότε έξω στον κόσμο, γενικά, όχι μόνο τώρα, πάντοτε σας είπα, γίνεται αυτή η συζήτηση. Από που τι ήμουν, υπήρχα, δεν υπήρχα. Εμφανίστηκα ξαφνικά, ήμουνα κάτι άλλο. Από πού έρχομαι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, από πού έρχομαι. Το δεύτερο είναι γιατί ήρθα. Αυτά είναι τα υπαρξιακά προβλήματα. Από πού έρχομαι, γιατί, από πού έρχομαι. Δεν μπορώ να λέω δεν με ενδιαφέρει από πού έρχομαι. Δείχνει ότι δεν μου λειτουργεί καλά αυτό το πράγμα. Ο εγκέφαλος, αν δεν μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ή ότι είμαι ανώριμος και γι' αυτό δεν σκέφτομαι. Δεν έχω οριμάσει, δεν έχω ψυχική ορίμανση. Η ψυχική ορίμανση τι είναι. Η ψυχική ορίμανση είναι ότι σκέφτομαι να ανεβώ σε ένα βουνό που έχει 2.000 μέτρα ύψος. Εάν πω, α, ωραία, αύριο το πρωί ξεκινάω και ανεβαίνω και πάω μόνο στο βουνό. Μα αν πάρω μια τέτοια απόφαση και πάω, χωρίς να το σκεφτεί τι και πόσο ύψος είναι το βουνό. Πόσες μέρες θα κάνω να ανέβω στο βουνό. Περίπου. Οπότε λέω, θα κάνω τόσες μέρες να ανέβω, άρα χρειάζομαι για τόσες μέρες φαγητό, τόσες μέρες νερό. Αρχίζω και κάνω με τον εγκέφαλό μου λογικές σκέψεις. Άρα λοιπόν οι λογικές αυτές σκέψεις μου δείχνουν ότι έχω μια ψυχική ορίμανση.
Τι ύψος θα ανέβω τόσο. Άρα θα κάνει κρύο. Μετά το τάδε ύψος παρουσιάζει κρύο. Άρα δεν μου φτάνει μονάχα να πάω με ένα ποντομάνικο. Μετά πού θα τρώω, πού θα κοιμάμαι, τι θα φάω, τι θα πιω, τι κινδύνους μπορεί να διατρέξω, τι μπορεί να με τσιμπήσει, τι μπορεί να με φάει, τι μπορεί να συναντήσω. Όλα αυτά πριν ξεκινήσει μια τέτοια ανάβαση, πρέπει να καθίσω κάτω να τα σκεφτώ. Εάν δεν καθίσω να τα σκεφτώ, δείχνει ότι είμαι παντελώς ανώνυμος. Ένας επιπόλαιος. Που πάω και θα τα βρω μπροστά μου μετά. Και θα σου πει ο άλλος, πού πήγες κήρυξη υπόλοιπος στο στραγγάθι. Αυτό δείχνει ψυχική ανωριμότητα φυσικά. Ψυχική ανωριμότητα δείχνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν μπορεί ένας όριμος ψυχικά άνθρωπος να μην σκεφτεί κάποια στιγμή τη ζωή του από την ώρα που αρχίζει και καταλαβαίνει τον εαυτό του να συνειδητοποιήσει και να αρχίσει να λέει από πού έρχομαι, τι ήμουν, γιατί ήρθα, γιατί ζω και μετά για πού πάω. Τι γίνεται, με πλακώνει κάποια στιγμή, θέλω δεν θέλω, με πλακώνει το φτιάκι του μικροθράπτη. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Άλλοι λένε, φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρα αποθνίσκομαι. Δηλαδή πάνω στην εκεί, ήρθαμε, δεν υπάρχει τίποτα παιδιά. Φάτε, πιείτε, διασκεδάστε, γλεντήστε καλά τη ζωή σας, γιατί μετά είσαι σαν οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που πεθαίνει, τελειώνει, σαπίζει και τέλειωσε. Χάθηκες. Λένε άλλοι. Άλλοι λένε ότι η ψυχή σου φεύγει και πάει η θεωρία του χριστιανισμού και πάει εκεί. Οι βουδιστές και οι ινδουιστές λένε ότι έφυγε η ψυχή από τον πατέρα Νεκτάριο και πήγε τώρα σε κάποιον άλλον που γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Την ώρα της γέννας δηλαδή μπαίνει σε ένα καινούριο έμβριο η ψυχή, η δικιά μου. Και ξαναπερνάει ένα ολόκληρο κύκλο. Και περνάει κύκλους, 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 κύκλους μέχρι ότου η ψυχή εξαρτηριστεί. Και καταρθεί, εν πάση περιπτώσει. Είναι διάφορες θεωρίες που κυκλοφορούν. Και μάλιστα αυτές τις θεωρίες τις πιστεύουν εκατομμύρια, λέει πριν να ξέρω. Δηλαδή όλοι οι Ινδουιστές, όλοι οι Βουδιστές, που είναι πολλά περισσότερα εκατομμύρια από εμάς, δέχονται αυτή την πίστη, αυτή τη θεωρία. Ότι αυτός είναι ο κύκλος του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν. Δεν μπορεί λοιπόν, άρα αυτό λοιπόν το πρόβλημα το υπαρξιακό, για να το συζητάει ο Βουδισμός, να το συζητάει ο Χριστιανισμός, να το συζητάει ο Μουσουλμανισμός, να το συζητάει ο Κομφουκισμός, να το συζητάει ο Ζωροαστρισμός. Σημαίνει ότι απασχολεί τον άνθρωπο. Μα πού έρχεται, γιατί ήρθε και ποιος σκοπός ζει, πού πάει. Τελειώνουν όλα στο φιάρι ενός νεκροθάπτη. Άρα λοιπόν αυτό είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να το γνωρίσει. Γιατί βάσει αυτού του πράγματος καθορίζει την υπόλοιπη του ζωή. Αυτό όμως για να φτάσει να κάνει αυτές τις σκέψεις, είπε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχική ορίμανση. Και φυσικά η ορίμανση δεν έρχεται σε όλους στην ίδια ηλικία. Δεν οριμάζει ο άνθρωπος στην ίδια ηλικία. Ξέρετε, οι πατέρες, ας πούμε, για να γίνει κάποιος διάκονος ή να γίνει κάποιος κληρικός, θέτουν το 25ο όριο της ηλικίας. Δηλαδή λένε οι κανόνες ότι για να γίνεις κάποιος κληρικός πρέπει να είσαι 25 χρονών. Για να γίνεις πρεσβύτερος πρέπει να είσαι 30 ετών. Και θέτουν ένα όριο. Και σου λέει από εκεί και πέρα να γίνεται. Γιατί θέτουν αυτό το όριο. Διότι τότε που έγιναν οι ιεροί κανόνες και φτιάχτηκαν, έπρεπε να βρουν περίπου σε ποια ηλικία ο άνθρωπος οριμάζει. Είναι όριμος. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω ένα παιδάκι, διάκο ή παπά, που αύριο μεθαύριο θα συμβουλεύει και θα δει βλακίες ή θα κάνει ανοησίες ή θα τα πετάξει ή θα κάνει το ένα και το άλλο. Και αναζητείτε λοιπόν σε ποια ηλικία περίπου ο άνθρωπος του έρχεται αυτή η ψυχική ορίμανση. Έτσι καταλήξαμε ότι αυτή έρχεται μεταξύ των 25 και των 30 συνήθως.
Όμως μπορεί κάποιος να οριμάσει και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πολύ νωρίτερα. Δηλαδή συναντάμε νέα παιδιά που τα ακούσει και είναι 21, 22, 23 χρονών και μιλάνε πολύ πιο όρημα από ό,τι μιλάει και ένας 50. Ομοίως, συναντάς έναν 30 και δεν είναι όρημος. Ενώ συναντάς έναν 22 και είναι όρημος, ένας 30 δεν είναι όρημος. Δεν σημαίνει αφού δεν είναι όρημος ψυχικά. Ας έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ιερέας. Σου βάλε εκεί οι Άγιοι Πατέρες, βάλουν ένα όριο για να έχει οριμάσει ψυχικά. Αν ο πνευματικός διαπιστώνει ότι και πήγε και 32, πήγε και 35, πήγε και 40, αλλά το μυαλό του είναι ακόμα παιδάκι, δεν πρέπει να τον χειροτονήσει. Αυτό λένε οι πατέρες. Γιατί παραμένει ψυχικά ανώριμος ακόμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται η απαραίτητη ψυχική ορίμανση στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν επέλθει αυτή η ψυχική ορίμανση, αυτομάτως αρχίζει και σκέφτεται. Αυτομάτως αρχίζει και σκέφτεται. Πώς σκέφτεται ο άνθρωπος όταν φτάσει την ώρα του θανάτου? Όταν διαπιστώσει ότι λίγες είναι οι μέρες του και το βλέπει ότι είναι μέσα στο νοσοκομείο και δεν βγαίνει και δεν τα καλυτερεύει, όλο βαραίνει και βαραίνει και βαραίνει, δεν σου καταλαβαίνει και σου λέει τελειώνω. Και εκεί αρχίζει πλέον να κάνει σκέψεις, να τον βλέπεις φουρκώνει, κάνει περισσότερο προσευχή και μπορεί να ήταν και άνθρωπος σε όλη τη ζωή. Αρχίζει μια πιο στενή επικοινωνία με τον Θεό εκείνη την ώρα. Γιατί διαπιστώνει τι τελειώνει. Και αρχίζει να σκέφτεται μετά τι τελείωσε. Τελείωσε, μέχρι εδώ ήμουνα. Όλο αυτό λοιπόν το φαινόμενο, όλες οι σκέψεις στη φιλοσοφία μέσα, στον χριστιανισμό, σε όλα τα πράγματα ονομάζεται το υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου. Άρα λοιπόν όταν ακούμε κάποιος και μας λέει τι είναι το υπαρξιακό πρόβλημα, να ξέρετε είναι αυτές οι ερωτήσεις που ο εγκέφαλός μας γεννάει η λογική μας και ο άνθρωπος σκέφτεται. Αφού ήρθε. Γιατί ήρθε. Και να ζητάει φυσικά να βρει μια ικανοποιητική αλήθεια. Αναζητάει μια ικανοποιητική αλήθεια. Διότι όταν έχω μπροστά μου 5 πράγματα και μου λένε για το ίδιο πράγμα, 5 πράγματα και μου λένε για το ίδιο πράγμα, θα πρέπει, δηλαδή έχω 5 φαγητά και εγώ έχω το αίσθημα της πείνας. Στα 5 αυτά φαγητά θα πρέπει να σκεφτώ, αφού έχω το αίσθημα της πείνας, να μην με παρασύρει καταρχάς η πείνα μου, αλλά να επιλέξω ποιο είναι πραγματικά το πιο νόστιμο και το πιο καλό φαγητό. Να πρέπει να επιλέξω και να καταλήξω στο σωστό φαγητό. Ή όπως μπορεί να βρίσκομαι σε ένα λιμάνι και μου λένε ότι πρέπει να ταξιδέψω να πάω με το καράβι στην Αμερική και είναι διάφορες εταιρείες οι οποίες πηγαίνουν στην Αμερική, αλλά όμως με ποια εταιρεία θα βγάλω εισιτήριο για να πάω. Θα πρέπει να αναζητήσω ποιο καράβι έχει ξαναταξιδεύσει, ποιο καράβι πηγαίνει συχνά. Πώς εμείς όταν πάμε κάπου εκδρομές, λέω πως τον πατέρα Λεόντια αναζήτησε να δεις ποια εταιρεία κάνει την καλύτερη εκδρομή. Να είναι καλό το ξενοδοχείο, να είναι καλά τα μέσα, να είναι καλά τα πούλμα, να είναι καλό το ένα, να αναζητούνται τα πάντα. Για να καταλήξουμε με ποιον θα πάω. Και φυσικά πρέπει να πάω με κάποιον που σίγουρα δεν με βουλιάσει στον δρόμο, στη μέση της θάλασσας. Θα είναι πολύ επιπόλαιο να πω, όποιο βρήκα καράβι μπροστά μου, α, αυτό είναι φθηνό, μπες. Δεν το κάνεις αυτό. Όταν ήταν και πήγαμε στη Ρωσία με τον πατέρα Σεραφή και με τις αδελφές που είχαμε πάει, η πιο φθηνή εταιρεία ήταν η Αεροφρόν. Αεροφρόν, όπως λέγεται, η ρωσική. Πολύ φθηνή εταιρεία.
Αλλά όπου ρωτήσαμε για αυτή την εταιρεία, δεν είπαμε αν είναι φθηνή, μπείτε μέσα στο αεροπλάνο και πηγαίνετε. Θα ήταν ψυχική ανωνυμότητα αυτό, δηλαδή δίνει ο κάποιος δεν έχει οριμάσει. Ρωτήσαμε μια καλή εταιρεία και όταν μας είπαν ότι συχνά πέφτουν τα αεροπλάνα της, καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα δεν επιλέξαμε αυτή την εταιρεία. Αρχίσαμε να ψάχνουμε ποια εταιρεία είναι αυτή η οποία όντως μπαίνει στο αεροπλάνο και κινδυνεύει λιγότερο. Άρα και εδώ πέρα θα πρέπει να αναζητήσει κανείς, όταν έχει πολλές θεωρίες μπροστά του, αναζητήσει ποια πραγματικά είναι αυτή η εξήγηση που δίνει, η ερμηνεία που δίνεται καλύτερα, η οποία ικανοποιεί πραγματικά την ψυχή του ανθρώπου. Φυσικά, σε αυτό το πράγμα, πάντως ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσει, όπως δεν μπορούσε να απαντήσει και δεν έχει απαντήσει κατά τους χριστιανούς είναι απαντημένο, για το τι είναι η αλήθεια. Από το Σοκράτη, αν διαβάσει, μέχρι και σημερινή φιλόσοφη, το πρώτο ερώτημα που θέτουν είναι τι είναι αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι το ψέμα. Ποιο είναι το πρώτο, δηλαδή, αν πάρουμε από τον Πλάτωνα, θεωρεί ότι και όλα αυτά που βλέπουμε ότι είναι ένα ψέμα. Είναι η σκιά ενός άλλου κόσμου, λέει. Δεν είναι υπαρκτό τίποτα από αυτό που βλέπουμε. Υπάρχουν τόσες θεωρίες για το τι είναι η αλήθεια, δηλαδή, αυτό που βλέπω είναι υπαρκτό μπροστά μου ή εγώ νομίζω ότι είναι υπαρκτό. Είναι αντανάκλαση κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Θα μου χείλεις δυο θεωρίες. Τι είναι αλήθεια λοιπόν, τι είναι, ποιο είναι το ψέμα. Αυτό το πράγμα όλοι οι φιλόσοφοι μέχρι και σήμερα το αναζητούν. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος ουσιαστικά να δώσει απαντήσεις. Παραπέει. Πάει μια από εδώ, πάει μια από εκεί, πάει μια από εδώ, πάει μια από εκεί. Ακόμα και η επιστήμη κάποια στιγμή θα καταλήξει στην αλήθεια, αν προλάβει. Θα καταλήξει στο ποια είναι η αλήθεια ή το τι είναι η αλήθεια. Τι είναι αλήθεια, τι είναι υπαρκτό, τι είναι το ψέμα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Θεός βλέποντας όμως όλη αυτή την περιπλάνηση του ανθρώπου και την πλάνη του ανθρώπου, αποφάσισε ο ίδιος να έρθει πάνω στη γη. Γιατί έβλεπε ότι πλέον τα παιδιά του έχουν μπει μέσα σε μία σε ένα λαβύρινθο που δεν πρόκειται ποτέ να βγουν από αυτό το λαβύρινθο. Από πλάνη σε πλάνη, από λάθος σε λάθος, από θεωρία σε θεωρία και τελικά περιπλανιώνται άσκοπα. Και γι' αυτό αποφασίζει ο ίδιος να έρθει πάνω στη γη, γι' αυτό έρχεται πάνω στη γη και σου αποκαλύπτει πλέον την πραγματικότητα. Στο αποκαλύπτει πλέον ποια είναι η πραγματικότητα. Ενώ οι άλλοι φιλοσοφούν, εδώ είναι η διαφορά, ο Χριστός δεν έρχεται να φιλοσοφήσει και οι θρησκείες, οι άλλες φιλοσοφού, ο Χριστός δεν έρχεται να φιλοσοφήσει. Εδώ είναι η διαφορά. Έρχεται να σου πει, να σου αποκαλύψει ποια είναι η αλήθεια. Αυτή είναι και η διαφορά μας. Και εδώ εναπόκειται στο αν εσύ που το ακούς εμπιστεύεσαι το Χριστό που τον ακούς. Γιατί άπαξες και δεν τον εμπιστεύεις, αυτόν που τον ακούς, φυσικά, από εκεί και πέρα, συνεχίζει η πλάνη. Γιατί είναι πλέον ζήτημα προσωπικό του καθενός μας, εάν αυτό που ακούω απέναντί μου, τον εμπιστεύομαι και πιστεύω αυτά που λέει, αυτό σημαίνει εμπιστεύομαι, τον πιστεύω αυτά που μου λέει ή όχι. Εάν δεν τον πιστεύω, ό,τι και να μου λέει, είναι δωρονάτο. Και εδώ φαίνεται από πολλές πλευρές μέσα να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, το οποίο δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή εγώ σαν
θρησκευτικό βιβλίο, δεν σας το λέω σαν θρησκευτικό βιβλίο, αλλά πάρτε το ότι συγκρίνεται το με τα άλλα δόγματα, με τις άλλες θεωρίες, με τα άλλα θρησκεύματα, αυτό που κάνει ο Χριστός θα διαπιστώσει δεν το κάνει κανένας άλλος. Δηλαδή ο Μωάμεθ λέει τη θεωρία και την αναπτύσσει, τη φιλοσοφή, την εξηγεί και τα λοιπά. Ο Κομφούκιος κάνει το ίδιο. Ο Βούδας κάνει το ίδιο. Έτσι. Και οι οποίοι όλοι αυτοί θα έλεγαν, απλώς σου λένε τρόπους και μεθόδους πλησιάσεως και προσεγγίσεως του Θεού. Δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Δεν μιλούν ως έχουν εξουσία. Ενώ και οι ίδιοι οι Εβραίοι όταν άκουγαν τον Χριστό, όταν βλέπαν τον Χριστό λέγανε κοίταξε να δεις, μιλάει ως έχουν εξουσία. Το λέει η Γραφή από το μέσα. Αλλά επειδή και οι άλλοι, γιατί είναι κάτι τίποτα μονάχα αυτά που λέει. Και γι' αυτό αναφέρει η Γραφή ότι εξέστη ο διδάσκαλος. Δηλαδή του άλευσε. Τρελάθηκε ο Χριστός. Τι είναι αυτά που λέει. Τι είναι αυτά που λέει. Γιατί απαντούσε σε αυτού του είδους τα ερωτήματα. Έρινε απαντήσει. Και ο ίδιος, αφού είδε ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βρει τις πραγματικές απαντήσεις, πλέον τις αποκάλυπτε. Και γι' αυτό τους λέει, ψάχνετε να βρείτε την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Το να πεις εγώ είμαι η αλήθεια, δεν είναι καν ένα πράγμα, αλλά εγώ είμαι η αλήθεια. Αν αναζητάτε την αλήθεια, σε μένα θα καταλήξετε στο τέλος. Ό,τι και αν φτάσετε, το μόνο υπαρκτό ή το μόνο πραγματικό θα φτάσετε σε μένα τελικά. Αυτό σημαίνει εγώ είμαι αλήθεια. Από όποιο δρόμο και να πάτε, σε μένα θα καταλήξετε τελικά. Ακούγοντας λοιπόν αυτό το πράγμα ή άλλα πράγματα που έλεγε όπως ότι μιλάει στους Εβραίους, μην ξεχνάτε, έτσι. Και εκεί που μιλάει στους Εβραίους, είχε πάρει το δεκάλογο. Το δεκάλογο ποιος τον είχε δώσει. Ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Γιαχβέ. Το είχε δώσει το Μωυσή. Και ενώ τον είχε δώσει το Μωυσή, ο ίδιος ο Γιαχβέ, ο ίδιος ο Θεός, και είχε πει, ου προσκυνείς αυτών ειδωλών, ου μοιχεύσεις, ου πορνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμείς όσα το πλησίον σου εστί. Έδωσε 10 εντολές, ο ίδιος ο Θεός, ξαφνικά έρχεται και τους λέει, ακούσατε τι έγινε στην Παλαιά Διαθήκη και τι είπε ο Θεός στο Μωυσή. Ου μοιχεύσεις του είπε. Εγώ όμως σας λέω, εγώ σας λέω. Και δικαιολογημένα θα κάνετε αυτό επί αυτού του ζητήματος. Δεν ξέρω τι ακούσατε τότε. Αλλά επί αυτού του ζητήματος θα κάνετε αυτό που σας λέω. Εγώ δεν λέω ημί. Και φυσικό ήταν. Και σήμερα αν εμφανιστεί ένας και πει, ακούσατε τι είπε ο Χριστός τότε. Εγώ όμως σας λέω θα κάνετε αυτό. Αν θέλετε και να σωθείτε. Φυσικό είναι αυτομάτως, εκείνα και τα έχει πει ο Θεός, στο Μωυσή, και έρχεται ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος, είτε έναν άνθρωπο βλέπαν μπροστά τους, δεν βλέπανε τη θεότητα που κρυβόταν μέσα οι Εβραίοι, πώς αντιδρούνε, και έρχεται και τους λέει, εγώ όμως σας λέω θα κάνετε αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε με τον Βούδα, ούτε με τον Κοφούκη, ούτε με τον Ζαρατούστρα, ούτε με τον Μωάμεθ, μα κανένα δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ούτε και υπάρχει τέτοια γραπτή μαρτυρία, ότι αυτοί έκαναν κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό είπανε, ημέν ότι εξέστη, αλλά άγωσε το καημένο. Τι έπαθε. Ποιος νομίζει ότι είναι, τι είναι. Και πήγανε λέει μάλιστα κάποια στιγμή να τον θαυμολύσουν εκείνη τη στιγμή. Όπου και χάθηκε λέει από ανάμεσά τους. Όταν είσαι λοιπόν τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν υπάρχουν, πλέον τον άλλον ή τον πιστεύεις και τον εμπιστεύεις και τον ακολουθείς ή δεν τον πιστεύεις. Αυτό όμως πλέον επειδή δεν το ανακάλυψες, αλλά στο αποκαλύψανε, γι' αυτό ονομάζεται αποκάλυψη. Στο αποκαλύπτει ο άνθρωπος. Το τι είναι η αλήθεια, από πού έρχεσαι. Και μας λέει ξεκάθαρα ότι ερχόμαστε, για να δούμε τώρα στα δικά μας, ερχόμαστε από τον Θεό.
από την πηγή της ζωής, από την πηγή του φωτός. Ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι ζωή, ο Θεός είναι αγάπη. Από εκεί προέρχεστε. Σας το αποκαλύπτω. Μην θέλω αποδρομή. Στο τέλος θα το δείτε ότι θα φτάσει η αλήθεια και θα σας πούνε ότι αυτό είναι. Αλλά μέχρι να φτάσει η επιστήμη οποιοδήποτε άλλο δρόμο να φτάσει εκεί πέρα, σας το λέω από τώρα, δεν φύγει 1000 χρόνια πιο πριν. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι μάλιστα η ζωή. Γι' αυτό το Θεό που σας μιλάω, ότι είναι η πηγή της ζωής, ότι είναι η πηγή του φωτός, εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η ζωή. Μπροστά του, κανείς είχε ένα τρομερά εγωιστή άνθρωπο. Ή όντως είχε το Θεό μπροστά του, μέσα, σαρκωμένο, μέσα σε έναν, ο οποίος είχε λάβει σάρκα και ωστά και ήταν το πρόσωπο που έβλεπε μπροστά του. Αυτό φυσικά με τα μάτια, πώς ο άλλος να το αντιληφθεί. Τι μας λέει λοιπόν? Ότι προερχόμαστε από την πηγή της ζωής. Προερχόμαστε από την πηγή του φωτός. Ο άνθρωπος, σας λέω τώρα πολύ περιληπτικά, ο άνθρωπος τι έκανε? Απομακρύνθηκε από την πηγή της ζωής. Αδάμ και Εύα. Δεν σας πιάνω λεπτομέρειες στον παράδεισο. Το τι έγινε, δεν μας χρειάζεται, δεν ξέρουμε την ιστορία. Ένα μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από την πηγή της ζωής. Και αφού απομακρύνεσαι από την πηγή της ζωής, υποχρεωτικά πηγαίνεις προς το θάνατο. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία να το καταλάβει κανείς. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το φως, από την πηγή του φωτός. Άρα οδεύει προς το σκότος. Αυτό δεν έπαθε και ο αιώς φόρος. Δεν ήταν ο καλύτερος άγγελος? Δεν ήταν ο άγγελος ο οποίος έφερε το φως? Δεν ήταν ο άγγελος ο αρχάγγελος ο οποίος ήταν παραπάνω και από τον Μιχαήλ και από τον Γαβριήλ και από τους αρχαγγέλους? Από όλα τα τάγματα δεν ήταν ο πρώτος, που μάλιστα έλαμπε τόσο πολύ? Όμως τι έκανε? Αποφάσισε κάποια στιγμή, αντί να είναι ενωμένος με το θέλω, με το είναι, με τον πραγματικό Θεό και με τη θέληση του Θεού, αποφάσισε όλο. Γιατί έχει λογική, είναι έλογο. Και ο άγγελος έχει λογική. Αποφάσισε να κάνει το δικό του θέλω, το λεγόμενο ίδιο θέλημα. Οπότε παρουσιάστηκαν δύο θέλω. Το ένα ήταν της πηγής της ζωής και του φωτός και το άλλο ήταν ήθελε ο αιώς φόρος να κάνει το δικό του θέλω. Εξέφρασε μια αυτοδυναμία. Ήθελε να είναι αυτοδύναμος. Να έχει δικιά του άποψη. Να έχει δικιά του γνώμη επί των πραγμάτων. Αυτό αυτομάτως τον έκανε να διαχωρίσει από τον Θεό. Ενώ ήταν ένα με τον Θεό, με την πηγή του φωτός, διαχώρησε. Και όσο το ίδιο θέλημα, η ίδια θέληση υπερίσχυε στον αιώς φόρο, απομακρυνόταν από την πηγή της ζωής. Και όσο απομακρυνόταν, από φωτεινός άγγελος έγινε σκοτεινός. Και γι' αυτό λέμε ότι ο διάβολος είναι σκοτεινός άγγελος. Γιατί έφυγε πλέον από την πηγή του φωτός, δεν μπορεί πλέον να φωτίζει. Και έγινε πλέον σκοτεινός άγγελος. Το ίδιο παθαίνει ο άνθρωπος όταν έχει ίδιο θέλω, ίδιο θέλημα. Γι' αυτό μόνο πως κάνει το χωρί. Και καταργεί το ίδιο θέλημα. Ώστε θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτό. Αρνείται το ίδιο θέλημα. Τελειώνει. Δεν μπορώ να έχω ίδιο θέλημα. Ταυτίζομαι, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ταυτίζεται το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού. Όπως ήταν πριν και το Ιωσ Φόρο. Ένα θέλημα. Από τη στιγμή που αποκτάει ίδιο θέλημα, δικιά του γνώμη, δικιά του άποψη, δικό του θέλω, αρχίζει η ανεξαρτοποίηση. Χωρίζουν τα δύο πράγματα. Και αρχίζει η απομάκρυνση. Μέχρι τότε φεύγει από την πηγή της ζωής, οδηγείται στο θάνατο. Φεύγει από την πηγή του φωτός, οδηγείται στο σκοτάδι ο σκόρος. Οδηγείται στο σκοτάδι. Και αυτομάτως μετά κάνει το ίδιο και ο άνθρωπος. Δεν έκανε
δεν ταυτιζόταν πλέον με το θέλημα του Θεού, αποφάσισε μόνος του να κάνει αυτό που ήθελε. Ίδιον θέλημα. Και λέει, εγώ θα κάνω αυτό. Και το έκανε. Από την ώρα που αρχίνησε να κάνει το ίδιο θέλημα, αρχίνησε η απομάκρυνση και του ανθρώπου από την πηγή της ζωής. Άρα που οδηγήθηκε. Οδηγήθηκε αυτόματα στον θάνατο. Οδηγήθηκε και αυτό, λέει, είπαμε. Και λένε οι πατέρες όλοι, η παρακοή γεννά το θάνατο. Η πάμπη να είναι το κάνει ο άνθρωπος το ίδιο θέλημα. Και πώς επανέρχεται στην πηγή της ζωής. Καταργώντας το ίδιο θέλημα. Και κάνοντας το θέλημα πάλι του Θεού. Πάμπη να έχει. Αυτό κάνει ο μοναχός. Γι' αυτό ο μοναχός ένα από αυτά που υπόσχεται είναι η παρακοή. Κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έκανε ο Αιώς Φόρος, ώστε να καταργήσει το ίδιο θέλημα για να επανέλθει ξανά στην ενωσή του. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η απομάκρυνση, και όσο απομακρύνθηκε ο άνθρωπος, οδηγείται στο θάνατο. Οδηγείται ο άνθρωπος μακριά από το φως, στο σκοτάδι. Κόλαση, σκότος. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός την μέρα και μέσα στο Πατερημόν, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Γι' αυτό έρχεται και βάζει αυτά τα λίγα λόγια. Γι' αυτό είπε και όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτό. Αρνείσαι το θέλημά σου. Αρνείσαι τον εαυτό σου. Αρνείσαι το εγώ σου. Δεν έχεις πλέον ίδιον θέλημα. Αν θέλεις να ξαναενωθείς με την πηγή του φωτός. Αυτό το πράγμα τι έκανε όμως. Ο άνθρωπος επειδή έκανε το ίδιο θέλημα, έκανε το ίδιο θέλημα, απομακρύνθηκε από την πηγή του φωτός και φτάνει προς το θάνατο. Ο Πατέρας όμως ο Θεός και όλη η Αγία Τριάδα, επειδή είναι παιδιά του άνθρωπος, είναι παιδί του, πόναγε. Πόναγε. Και βλέποντας ότι ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να βρει ξανά το δρόμο του και ότι το τέλος εγγίζει κάποια στιγμή, εγγίζει το τέλος. Κάποια στιγμή δηλαδή και οι επιστήμονες όπως λένε θα καταστραφεί το σύμπαν από μόνο του, όπως πάει. Βλέποντας λοιπόν ότι εγγίζει το τέλος, στους έσχατους καιρούς εμφανίζεται ο Χριστός. Το 2000 χρόνια πιο πριν είναι η έσχατη καιρή. Γιατί έχουμε πει ότι αν υποθέσουμε ότι είναι τόση από την αρχή της δημιουργίας μέχρι εδώ κάτω είναι η Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός εμφανίστηκε κάπου εδώ στο τέλος. Όλα αυτά τα χρόνια είναι πρόχριστο. Αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό όλες οι προφητείες μιλάνε ότι ο Σωτήρας θα έρθει στους έσχατους καιρούς. Θα έρθει ο Χριστός. Μην κοιτάτε μέχρι μας φαίνεται πολλά 2000 χρόνια. Για το Θεό δεν είναι. Γιατί εμφανίζεται στους έσχατους καιρούς. Γιατί βλέπεις ότι πλησιάζει το τέλος και ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του. Δεν μπορεί μόνος του να έρθει να πάρει τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βοηθηθεί. Μόνος του. Πάει, χάνεται. Και βλέπει λοιπόν ο Θεός ότι φεύγει ο άνθρωπος. Πάει, πλειοδηγείται για το σκότος. Τελειώνει. Φεύγει, οδηγείται μια και πάντα στο θάνατο. Τι έρχεται και κάνει. Ο ίδιος πλέον αναλαμβάνει και έρχεται πάνω στη γη. Αυτή είναι η απέραντη αγάπη των τόπων του Θεού. Έρχεται ο ίδιος ο Πατέρας, επί γης κατήλθες, ή να σώσει τον Αδάμ. Και εν γη μη ευρικός του τον δέσποτα, με χρυσάδου κατελήλει θα ζητών. Ψάλλουμε στα εγγόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Επί γης κατήλθες. Κατέβηκε πάνω στη γη, αναζητώντας τον Αδάμ, αναζητώντας το πλάσμα του, το παιδί του, αναζητώντας. Και εν γη μη ευρικός του τον δέσποτα, με χρυσάδου κατελήθες ζητών. Γιατί έρχεται και τον αναζητεί. Έρχεται όπως ο πατέρας αφού βλέπει το παιδί του πλέον οδηγείται στον κρεμό, πριν πέσει το παιδί του και τελειώσει, έρχεται, παίρνει μορφή ανθρώπου και έρχεται να μας πιάσει από το χέρι, να μας πει γυρίστε πίσω και να μας τραβήξει. Ελάτε πίσω να σας ενώσω με τη ζωή ξανά.
Ελάτε πίσω να σας γυρίσω. Μόνοι σας πελαγοδρομήσατε πλέον. Δεν μπορείτε μόνοι σας. Δεν μπορείτε να βρείτε τον δρόμο. Και γι' αυτό είπε εγώ είμαι η οδός. Μόνο από μένα αν διέλθετε θα σωθείτε. Μόνο εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι το φως. Μόνο αν περάσετε μέσα από εμένα. Και έρχεται λοιπόν και μας βουτάει. Έρχεται από πάντως Θεός, γίνεται άνθρωπος με μία σκοπιμότητα. Να μας γυρίσει πίσω να σας ξαναενώσει με το φως. Να μας ξαναενώσει με τη ζωή, να γίνουμε ένα. Οπότε να μην χαθούμε. Και στην προσπάθειά του αυτή να μας περάσει, να μας ενώσει, εμείς τι του κάνουμε. Τον φτύνουμε, εκείνος έρχεται να μας αρπάξει, να μας σώσει, να μας γυρίσει πίσω, γιατί ο άνθρωπος τι είχε κάνει. Αναζητούσε η αλήθεια είναι η σωτηρία. Έβλεπε ότι οδηγήσει στο θάνατο. Έβλεπε ότι έχει φύγει από το φως. Όπως και εμείς βλέπουμε ότι δεν πατήσει καλά η κοινωνία, δεν το βλέπουμε μόνο εμείς. Το βλέπουν όλες οι γενναίες. Ότι μέρα με την ημέρα, χρόνια με τον χρόνο, ο άνθρωπος πηγαίνει προς το χειρότερο. Και γι' αυτό να ζητούσε λύσεις. Εκεί παρουσιάζεται που έρχονται οι διάφοροι Μωάμεθ, ο ένας ο άλλος. Και έχοντας αυτούς τους προβληματισμούς, φτιάχνουν διάφορες θεωρίες. Οι οποίες αυτές τις θεωρίες όμως είναι ανθρώπινες. Είναι κατασκευάσματα ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρεπλανιέται ο άνθρωπος και περιπλανάται σαν δρόμος που τελικά δεν μπορούμε να τον οδηγήσουμε. Ίσως στη σωτηρία, να τον εξανενώσουμε τη ζωή, αποφασίζει ο ίδιος γιατί δεν κάνει. Να μας βουτήξει από το χέρι. Και έρχεται να μας βουτήξει από το χέρι και εκείνη εμείς τη στιγμή τι κάνουμε. Εμείς τον φτύνουμε, εμείς τον φραγγελώνουμε, εμείς του φοράμε κάθετο στεφάνι, εμείς τον σταυρώνουμε. Και γι' αυτό φωνάζει πάνω στον σταυρό. Ού γαλίδαση τι ποιούσι, πάτε ράφες αυτής, ού γαλίδαση τι ποιούσι, δεν ξέρουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζει τι κάνει ο άνθρωπος. Ήρθε να μας σώσει και εμείς αντί του ευχαριστώ, τότε πάει να μας γυρίσει πάλι πίσω, να μας ενώσει με τη ζωή, εμείς από εκεί και πέρα το κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Τον αρπάζουμε τον Χριστό, τον φτύνουμε, τον τσερτερίζουμε, τον σταυρώνουμε και περνάει τα πάντα και δέχεται να περάσει τα πάντα. Αρκεί να μας σώσει. Αυτό είναι το τρομερό που κάνει. Δέχεται να περάσει μέσα από όλα αυτά για να σώσει εμάς. Και το κάνει. Δέχεται και τα παθαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι πετυχαίνει τη σωτηρία μας. Και έτσι πετυχαίνει τη σωτηρία μας. Αυτό το πράγμα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όπως σας είπα πρέπει να υπάρχει ψυχική ωριμότητα να μπορέσει ο άνθρωπος να το δει. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι τίποτα άλλο. Που αυτό παρουσιάστηκε πολύ όμορφα από τον Χριστό. Επειδή οι άνθρωποι ήταν απλοϊκοί τότε, είπε την παραβολή του ασώτου Θείου. Αυτό είναι. Το είπε μόνο με άλλα λόγια που σας είπα. Το υπαρξιακό πρόβλημα όλο αυτό, το είπε με πολύ απλά λόγια, με το παιδί που ήταν στο σπίτι του πατέρα, που ζούσε καλά, σαν να λέει απλή ιστοριούλα σε μικρά παιδάκια, επειδή οι άνθρωποι πρώτοι 2000 ετών, δεν είχαν και το σκεπτικό που έχουμε εμείς σήμερα. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησε απλά παραδείγματα εκείνη την εποχή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει το τι κάνει ο Θεός Πατέρας και ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Και λέει αυτή την ιστοριούλα, αυτή την παραβολή, που στην παραβολή σημαίνει ότι άλλα λέω, αλλά άλλα εννοώ. Και εννοούσε ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέω τώρα. Αν τους τα έλεγε έτσι και τους μιλούσε για υπαρξιακό πρόβλημα, για το ένα, για το άλλο, σίγουρα οι άνθρωποι το κοίταγαν πριν 2000 ετών. Και να του λέγανε δεν καταλάβαινε τι είπες. Έτσι λοιπόν τους είπε την όμορφη αυτή ιστοριούλα, με τα παιδιά που ήταν στο σπίτι, που σηκώθηκε ο ένας και έφτασε στον πάτο και ζούσε και δυστυχούσε και δεν περνούσε τελικά καλά και ελθόνισε αυτόν, αυτό δεν λέει το Ευαγγέλιο, ελθόνισε αυτόν ο άσωτος, είπε, πώς η μίστη περισσεύουσε εις τον οίκον του πατρός μου. Ελθόνισε αυτόν. Τι είναι το ελθόνισε αυτόν, η ψυχική ωριμότητα.
Κάτι σε αυτό που σας είπα έρχεται και πρέπει να έρθει στον άνθρωπο τη στιγμή που πρέπει να κατήσει να σκεφτεί. Τι είμαι, από πού είμαι, πού πάω, πού έρχομαι, γιατί ήρθα. Γιατί ήρθα. Αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει μέσα και σε εμάς. Ελθώνει σε αυτόν ο άνθρωπος. Έρχεται κάποια στιγμή στον εαυτό του. Και λέει, γιατί ζω. Γιατί ήρθα. Πού πάω. Και του αποκαλύπτει ο Θεός τελικά, ότι από πού ήρθε την πηγή της ζωής, πώς απομακρύνθηκε, να μην πούμε όλη την ιστορία της καινής διαθήκης. Έρχεται, τον παίρνει από το χέρι, ενώνεται ξανά μαζί του και του λέει, μόνο να ενωθείς μαζί μου, μόνο να ενωθείς μαζί μου, εγώ είμαι η πηγή της ζωής, εγώ είμαι η ζωή. Γι' αυτό είπε, ο τρόπος μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, αυτός θα έχει ζωή αιώνια. Ακριβώς γι' αυτό. Τον παίρνει να ξαναενωθεί με τη ζωή. Και πρέπει να ενωθεί με τη ζωή από τούτη τη ζωή. Από τούτη τη ζωή. Και γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι από εδώ αρχίζει η κόλαση. Και από εδώ αρχίζει η αιώνια ζωή. Από εδώ ο άνθρωπος η αιώνια. Και από εδώ αρχίζει η κόλαση. Και πράγματι εκείνος ο οποίος έχει απομακρυνθεί παντελώς από τον Θεό, η ζωή του μετατρέπεται μέρα με την ημέρα σε κόλαση. Όλη η κοινωνία είναι μια κόλαση. Γίνεται μια κόλαση. Όπου αρχίζει και σφιχτιά, υποφέρει. Αρχίζει και υποφέρει. Ο ένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του αλλού, ο ένας κοιτάει να πάρει τη θέση του αλλού, παρότι μπορεί να είναι φίλος. Ο ένας κοιτάει να ρίξει τον άλλον. Ο ένας κοιτάει πώς θα πάρει τη δουλειά του αλλού. Ο ένας κοιτάει, εάν παραγκρεμιστείς, να σου δώσει πιο κάτω να πας ώστε να εκενωθεί η καρέκλα σου. Για να μπει εκείνος να κάτσει στην καρέκλα. Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στη ζωή μας. Και βλέπεις ότι η κοινωνία τελικά είναι μία ζούγκλα. Και αρχίζει ο άνθρωπος και υποφέρει μέσα σε αυτό το πράγμα. Έτσι ο άνθρωπος που απομακρύνεται, όντως η κόλαση αρχίζει και τη βιώνει από εδώ. Τη ζει από εδώ την κόλαση. Με αποτέλεσμα να συνεχίζει αυτή η κόλαση και στην άλλη ζωή. Δηλαδή αυτός ο άσχημος τρόπος, το ότι ζει μακριά από το Θεό, το ότι ζει μακριά από το Θεό και δεν ζει καλά, θα διαπιστώσει ότι αυτή η απομάκρυνση από το Θεό και στην άλλη ζωή δεν του κάνει τελικά καλό. Ότι και θα είναι ακόμα πιο χειρότερα αυτή η απομάκρυνση. Γιατί δεν θα είναι στο θάνατο αφού δεν θα ενωθεί με τη ζωή. Θα είναι στο σκότος αφού δεν ενώθηκε και δεν ήρθε κοντά στο φως. Άρα και εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ενώνεται τώρα με την αιώνια ζωή, ενώνεται τώρα με τον Χριστό και γι' αυτό κοινωνάμε. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό υπάρχουν οι ακολουθίες. Για να φτάσουμε εκεί. Η ιστορία αυτή είναι όλη τη μεσύντομη του χριστιανισμού, θα σας έλεγα. Να φτάσει ο άνθρωπος εκεί. Να ξαναενωθεί με τον Θεό. Πώς ενώνεται με τον Θεό, αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος, πλέον ενώνομαι μέσω του Χριστού. Που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο τρόγος μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, έχει ζωή αιώνια. Και ξαναεπιστρέφει ο άνθρωπος και ξαναενώνεται. Και επαναλαμβάνω ότι ήρθε ο Χριστός να το κάνει αυτό το πράγμα. Και μας αποκαλύπτει ποια είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η ιστορία. Θα λέγαμε παγκόσμια ιστορία έτσι, της ζωής του ανθρώπου. Που αυτό το πράγμα, αυτή η αποκάλυψη που κάνει, σου δίνει όλες τις εξηγήσεις από που έρχεσαι, γιατί υπάρχεις, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου πλέον. Και που πας. Άρα ο σκοπός της ζωής σου πλέον είναι το πώς θα οδεύσεις να φτάσεις ξανά στο φως. Το πώς θα ενωθείς με τη ζωή. Που απλά στον κόσμο το λένε πώς θα φτάσεις στην αγιότητα. Πώς θα φτάσεις να γίνεις τέλειος. Πώς θα φτάσεις να γίνεις τέλειος. Και αυτό είναι και κύριο σου, ωστόσο. Και είδατε κάποια στιγμή απευθύνθηκε σε ένα νεαρό
Και του είπε μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν θέλει να γίνει τέλειος. Θες να γίνεις τέλειος, του μην φαντάσεις την τελειότητα. Πόλησον τα υπάρχοντά σου. Μοίρασέ τα, του λέει, ό,τι έχεις. Μοίρασέ τα ό,τι έχεις. Της φτωχής και δεν θα έχουν ούτε. Εδώ προσέξτε τι κάνει. Του δείχνει τον δρόμο. Ακολούθησέ με. Αλλά θα με ακολουθήσεις. Αλλά θα απαλλαγείς από ό,τι είναι υλικό. Δεν θα είσαι δέσμιος με την ύλη. Δεν μπορείς να πετάξεις, παλικάρι μου, αν είσαι δέσμιος με την ύλη. Και γι' αυτό εμείς οι μοναχοί, το πρώτο σας είπα γιατί έχουμε την υποκοή, τώρα σας λέω το δεύτερο γιατί έχουμε την αφιλοσύνη, την αφιλαργυρία. Δεν δένεται ο μοναχός με περιουσία. Δεν μπορεί να έχει περιουσία. Δεν μπορεί να είναι στο όνομά του κάτι. Δεν μπορεί να έχει σπίτια, πολυκατοικίες, οτιδήποτε να είναι στο όνομά του και να υπάρχει. Γιατί είναι δέσμιος των πραγμάτων αυτών. Είναι δεμένος. Και αυτομάτως υπολογίζει από εκεί και πέρα, αφού είναι δεσμευμένος, κάθε κίνησή του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλλιτήτης, για να βιώνει αυτό το πράγμα, ξέρετε τι έκανε. Όταν έφτιαχνε μια καλύβα, μετά ο κάποιος καλυβίτης, συγγνώμη, όταν έφτιαχνε ένα σπιτάκι μια καλύβα, μετά από λίγο καιρό την έφτιαχνε και πήγαινε σε άλλη. Για να μην δεθεί ούτε με την καλύβα, την οποία δεν έμενε. Ούτε με την καλύβα να μην δεθεί. Γιατί πρέπει να είναι ελεύθερος. Δεν μπορείς να πετάξεις όταν από πίσω σου είσαι δεσμευμένος με υλικά πράγματα. Όταν σε δένουν υλικά πράγματα, δεν είσαι ελεύθερος, δεν μπορεί να φύγεις για τα ουράνια. Γιατί κάνεις σχέδια, κάνεις σκέψεις, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Και γι' αυτό ο μοναχός πρέπει να είναι αφιλοκρίματος, αφιλάργυρος, να μην φαίνεται με αυτά τα πράγματα. Και από εκεί βγήκε η ακτιμοσύνη του μοναχού. Από εκεί πρέπει να είναι ακτίμων ο μοναχός. Να μην έχει κάτι δει. Η ύλη υποχρεωτικά τον δένει. Υποχρεωτικά τον δένει η ύλη. Έτσι λοιπόν, το ένα είναι η υπακοή του μοναχού. Το ίδιο θέλημα, το οποίο τον ενώνει και τον φέρνει. Το άλλο είναι η εθνοσύνη. Και σήμερα μέσα στον κόσμο αυτόν που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι σήμερα έτσι, η κοινωνία, αυτός που έχει μυαλό αρχίζει και σκέφτεται εάν και κατά πόσον μπορεί να ενωθεί με το φως, να ενωθεί με το φως, με τον τρόπο που ζει η κοινωνία. Εάν μπορεί να ξαναενωθεί με τη ζωή, με τον τρόπο που βιώνει η κοινωνία. Μπορώ δηλαδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο να μην έχω ίδιον θέλημα. Μπορώ να επιβιώσω. Μπορώ να τα εφαρμόσω. Αυτό το πράγμα. Ή όχι. Πάρα πολύ δύσκολο. Μέσα στον κόσμο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εξού και δημιουργήθηκε από εκεί και πέρα ο μοναχισμός. Δημιουργήθηκαν κοινωνίες ανθρώπων όπως δημιουργήθηκε το αντάρτικο. Την περίοδο της κατοχής, όταν ήρθαν οι Γερμανοί μέσα στην Ελλάδα, έπαψε η ελευθερία να υπάρχει του ανθρώπου. Έπρεπε να προσαρμοστείς με αυτά, αν ήθελες να μένεις μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πόλη, αν ήθελες να ζήσεις μέσα στο χωριό σου, έπρεπε να κινείσαι όπως διέταζε ο Γερμανός. Εάν δεν το έκανε, σε κατάργησε. Δεν μπορούσες να επιβιώσεις. Έπρεπε να συμβιβαστείς με αυτή την πραγματικότητα. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Όσοι άνθρωποι δεν μπορούσαν και δεν θέλανε να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση, δηλαδή να δεσμεύσουν την ελευθερία τους, να δεσμεύσουν τη σκέψη τους και να βαδίσουν με αυτόν τον τρόπο που ήθελε ένας βιερανός,
Αυτοί οι άνθρωποι πήραν τις οικογένειές τους ή φύγαν μόνοι τους αν δεν ήθελαν. Αλλά μερικοί ακολούθησαν και γυναίκες και παιδιά και πήγαν πάνω στα βουνά. Και φτιάξανε πάνω στα βουνά μια δικιά τους κοινωνία. Οι λεγόμενοι το Αντάρτικο, οι Αντάρτες. Οι οποίοι αυτοί από εκεί πάνω τι κάνουν. Ζούσαν και βιώναν αυτό που ζούσαν μόνοι τους όταν ήταν ελεύθερη η Ελλάδα. Και σου λέει, από τη στιγμή που δεν μπορώ να συμβιβαστώ με αυτή την κοινωνία, δεν μπορώ να ζήσω μέσα σε αυτή την κοινωνία, φεύγω. Και από εκεί και πέρα τι έκαναν. Ανεβήκαν πάνω στα βουνά με και οι ίδιοι βίωναν την ελευθερία πλέον, αγωνιζόμενοι να την κρατήσουν αυτή την ελευθερία τους. Και ταυτόχρονα τι κάνουν. Βοηθούσαν αυτούς που ζούσαν κάτω στις πόλεις. Αυτοί κατέβαιναν κάτω στις πόλεις και πολεμούσαν τον αντίπαλο, τους Γερμανούς. Προσπαθούσαν να ελευθερώσουν τους εγκλωβισμένους. Αυτοί που ήταν εγκλωβιστοί μέσα στην πόλη, αυτοί που δεν μπορούσαν να αντισταθούν είτε γιατί δεν είχαν δυνάμεις, είτε γιατί δεν είχαν ισχυρό θέλο, είτε γιατί ήταν άνθρωποι του συμβιβασμού, είτε, που μέσα τους δεν θέλουν μεν τον Γερμανό πάνω το κεφάλι τους, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Και σου λέει, θα ζήσουμε έτσι πλέον. Αλλά μέσα τους άμα τους έλεγες, θες να ελευθερωθείς. Σου λέει, δεν θέλω, ελευθερωσέ με. Αυτοί ερχόντουσαν οι Αντάρτες και αγωνιζόντουσαν να τους ελευθερώσουν. Αυτό γινόταν. Τότε με τον λεγόμενο τους Αντάρτες και τους Γερμανούς. Και πετύχαν κάποια στιγμή η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, να ελευθερωθεί. Τι το κάνει μοναχός όμως. Είναι ο νέος, η νέα, ο άνθρωπος γενικά που ζει μέσα στην πόλη και δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την πραγματικότητα. Το βλέπω ότι δεν μπορώ να ενωθώ με το φως. Δεν θα το πετύχω. Και γίνεται αντάρτης. Αντάρτης στον πόλεμο. Φεύγει. Και πάει και δημιουργεί κοινωνίες δικές του. Και δημιούργησε. Πήγαινε σε μια σπηλιά, άλλος πήγε παραπέρα, ο άλλος πήγε παραπέρα, ο άλλος παραπέρα. Και έρχεται ο Μέγας Βασίλειος και σου λέει, ελάτε εδώ. Εσείς όλοι μαζί έχετε το ίδιο σκεπτικό. Εσείς αγωνίζεστε όλοι μαζί για το ίδιο πράγμα. Και τους μαζεύει ο Μέγας Βασίλειος και δημιούργησε τα κοινόβια. Τα μοναστήρια μας. Που πλέον έχουν ένα στόχο, έχουν τον ίδιο ακριβώς στόχο και είναι μια οργανωμένη πλέον κοινωνία όπου στόχους έχει ακριβώς αυτούς τους οποίους ήρθε ο Χριστός να μας δείξει, να μας αποκάλυψει. Αυτό ακριβώς γίνεται. Αυτό κάνει ο μοναχός. Αυτό στην πραγματικότητα κάναμε εμείς. Οι οποίοι φύγαμε μέσα από τον κόσμο και ήρθαμε πάνω σε ένα μοναστήρι. Στόχος και σκοπός μας να ξαναενωθούμε, επιστρέφουμε, ελθόν σε αυτόν, λέω πού πάω, θα μπορέσω μέσα αυτή την κοινωνία να τα επιβιώσω. Όχι. Και αυτομάτως αρχίζω να επιστρέφω και παίρνω τον δρόμο της επιστροφής. Παίρνω το, με παίρνει ο Χριστός από το χέρι, λέω πιάσε με Χριστέ μου και γύρισε με πίσω. Και με γυρίζει πίσω στο μαράζο. Με γυρίζει πίσω και με ενώνει με τη ζωή. Αυτό κάνει ο μοναχός. Όμως αυτό το πράγμα που πάντα σχολούσε το λόγο του. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνουν όλοι να γινόντουσαν αντάρτες. Μπορεί να το θέλαν, αλλά πολλοί συμβιβαστήκαν. Δεν είχαν ισχυρό θέλω. Και συμβιβαστήκαν. Αυτοί όμως που είχαν ισχυρό θέλω, αυτοί δεν είχαν στα βουνά. Το ίδιο γίνεται και με τους μοναχούς, με τους νέους ανθρώπους. Και γι' αυτό βλέπετε σήμερα το Άγιον Όρος έχει 2.500 μοναχούς. Βάλτε και όλα τα μοναστήρια. Πώς ερμηνεύεται το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν μέσα από τις πόλεις. Πώς ερμηνεύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάθονται να είναι καλοί χριστιανοί μες στην πόλη. Γιατί τελικά δεν μπορεί να είσαι καλός χριστιανός όπως όσο λένε το Ευαγγέλιο μέσα σε αυτή την πόλη. Και γι' αυτό έρχεται ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει φτιάχτε τις πόλεις όπως είναι στα μοναστήρια να έχουν αυτούς τους στόχους, αυτούς τους σκοπούς
και θα κλείσουν τα μοναστήρια από μόνα τους. Γιατί τότε μόνος οι μοναχοί, αν μπορούν να επιβιώσουν μέσα στην πόλη, θα γυρίσουν μόνοι τους στα σπίτια τους. Δεν είναι αντικοινωνικοί και φεύγουν. Δεν μισούν τους γονείς τους και φεύγουν. Δεν μισούν τον κόσμο και φεύγουν. Την αμαρτία του κόσμου μισούν. Την κοινωνία έτσι όπως την καταντήσατε, λέει ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης τη μισούν. Και από αυτή τη βρώμικη κοινωνία, από αυτή τη σαφήλα φεύγουν. Από αυτό το πράγμα θέλουν να φύγουν και να γλιτώσουν. Και θέλουν να φτιάξουν μια κοινωνία που οι ίδιοι ονειρεύτηκαν. Που ο Χριστός τους έδειξε. Που ο Χριστός τους καθοδήγησε. Φτιάξε αυτή την κοινωνία, λέει, και τα μοναστήρια φτιάξε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όσο η κοινωνία όμως δεν γίνεται έτσι, τότε θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα ανεβαίνουν και θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν επάνω στα βουνά. Και εμείς έχουμε, σαν τους αντάρτες θα έλεγα, τον ίδιο στόχο. Αφενός μεν να βιώνουμε τη ζωή μας κοντά στο Θεό, την εν Χριστώ ελευθερία, υπακούοντας το θέλημά Του, για ώστε να μπορούμε να ενωθούμε μαζί Του, να μην κάνουμε αυτό που έκανε ο Ασπόρος, και ταυτόχρονα, ότι όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι για τους μοναχούς φως είναι οι άγγελοι, αλλά για τους λαϊκούς φως είναι οι μοναχοί. Όπως η σωτηρία περιμένανε στην πόλη κάτω τη σωτηρία τους αντάρτες. Έτσι το ίδιο πράγμα, όπως κατεβαίνουν οι αντάρτες κάτω στις πόλεις, το ίδιο η παρουσία του μοναχού, η διδασκαλία του μοναχού μέσα στον κόσμο, ένα βιβλίο που γράφει ο μοναχός για τον κόσμο, οποιαδήποτε κίνησή του προς τον κόσμο, είναι η ίδια βοήθεια που έκανε ο αντάρτης για να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από εκεί που ο διάβολος τον έχει οδηγήσει. Αυτό κάνει. Να φύγει από την τυραννία του διαβόλου. Όπως έκανε εντάξει να φύγει από την τυραννία του. Αυτό ακριβώς. Έχετε κάποια ερώτηση? Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.